σήμερα λίγο τη συζήτησή μας με την εξέλιξη που είχαμε χτες στη Γαλλία. Είναι και σε προεκλογική περίοδο η Γαλλία και ο ιδιαίτερος της ρόλος που παίζει και στα ευρωπαϊκά πράγματα. Πόσο θεωρείτε ότι θα επηρεάσει το χθεσινό τρομοκρατικό χτύπημα και τις γαλλικές εκλογές αλλά και ευρύτερα? Κοιτάξτε, είναι ένα ακόμη ανησυχητικό κρούσμα αστάθειας. Θεωρώ ότι η Λεπέν θα επιχειρήσει να το αξιοποιήσει παίζοντας με το φοβικό. Να περιμένουμε να δούμε. Πάντως, γενικά ζούμε σε μια εποχή μεγάλης αστάθειας. Ο παράγων Τραμπ, ο παράγων Ερντογάν, η κρίση στην Ευρώπη, το Brexit και οι πρόωρες εκλογές που προκήρυξε η ΜΕΙ αθετώντας δεσμεύσεις. Νομίζω ότι αυτή την ώρα έχει ιδιαίτερη αξία για τη χώρα μας μια εθνική στρατηγική που θα επενδύσει στην ανάδειξη και την ενίσχυση της θέσης της χώρας μας ως παράγοντα σταθερότητα σε μια ταραγμένη γειτονιά. Αυτό, ξέρετε, ήταν και μια κριτική που ασκούνταν και προς την κυβέρνηση, ότι επιχείρησε να εκμεταλλευτεί την ασάφεια, παύλα αστάθεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να κερδίσει πόντους για τα ζητήματα που αφορούν στη διαπραγμάτευση, στην αξιολόγηση κτλ., βάζοντας στην ουσία και τη χώρα σε αυτό το περιβάλλον της αστάθειας. Αντιθέτως, αυτό που κάνει η ελληνική στρατηγική και όπως την υλοποιεί η κυβέρνηση, και θα ήθελα σε αυτό να υπάρχει και ευρύτερη συνένεση και από την αντιπολίτευση, είναι ότι χρειάζεται και οι δανειστές να δώσουν μια ευκαιρία στην Ελλάδα για την οικονομική της ανάπτυξη, για να ξεφύγουμε από τους ρουλομανδία των μνημονίων. Και αυτή τη στιγμή, για να το πούμε ένα παράδειγμα, κύριε Λυριτζή, εμείς πάμε για χρονιά ρεκόρ στον τουρισμό. Ναι. Σύμφωνα με τις επιχειρήσεις τις τουριστικές, αυτό θα δώσει 1% πρόσθετο ΑΕΠ. Δισεκατομμύρια έσοδα, και ελπίζω κάτι να μπει και ναι, με τον περιορισμό της φοροδιαφυγής στην τουριστική βιομηχανία και στα δημόσια ταμεία, και απασχόληση σε μια Ελλάδα που έχει μειώσει την ανεργία αλλά παραμένει σε ποσοστό, σε ποσοστό ρεκόρ. Δίπλα έχουμε μια Τουρκία με καταστραμμένο τουρισμό. Άρα νομίζω ότι η ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η ένταξη της Ελλάδας στην ποσοτική χαλάρωση δεν επιβάλλεται μόνο για οικονομικούς λόγους αλλά και για γεωπολιτικούς. Όσοι έχουν μυαλό στο κεφάλι τους και βρίσκονται στις ευρωπαϊκές ελίτ ή στη Ουάσιγκτον αυτές τις ώρες, νομίζω ότι θα πρέπει να καταλάβουν ότι σε μια τελείως ασταθή περιοχή είναι συμφέρον και για αυτούς να ενισχυθεί η σταθερότητα στην Ελλάδα και η οικονομική ανάκαμψη. Εκτιμάται ναι, ότι αυτή την ευκαιρία στην Ουάσιγκτον, επειδή είναι αυτό το Σαββατοκύριακο, περιμένουμε να δούμε τι θα βγει, θα τη δώσουν οι εταίροι μας στην Ελλάδα? Δηλαδή μετά από αυτό το Σαββατοκύριακο θα είμαστε πιο κοντά στην συμφωνία και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης? Κοιτάξτε, φαίνεται ότι τα πράγματα έχουν μπει σε ένα δρόμο συγκλήσεων. Η γνώμη μου είναι ότι το συντομότερο είναι και το καλύτερο. Καμιά φορά, ξέρετε, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Εγώ θα αξιολογήσω την συμφωνία πακέτο, διότι χωρίς το πακέτο δεν υπάρχει συμφωνία, ναι, όταν κλειδώσει, όταν ανακοινωθεί, με τις δέουσες δεσμεύσεις και τα αναγκαία χρονοδιαγράμματα. Το βέβαιο είναι ότι για το 17 και το 18 και για το 16 απολογιστικά, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μόλις προχθές έκανε μία γενναία αναθεώρηση των δικών του προβλέψεων που ενισχύει τη διαπραγματευτική θέση της χώρας και δικαιώνει το στρατόπεδο Ελλάδα-Ευρωπαίοι δανειστές που κριτικάριζαν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ως απεσιόδοξο. Από την άλλη, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στα θέματα ελάφρυση χρέους και ρεαλιστικά πρωτογενή πλεονάσματα μετά το 2018 έχει θέσεις που μας ενισχύουν τη διαπραγματευτική μας θέση. Άρα εμείς με ποιον, εμείς χαράσουμε μια στρατηγική που είμαστε πιο κοντά σε ποιον? Διότι χτες, ας πούμε, ο κύριος Σόιμπλε, στο πλαίσιο, φαντάζομαι, αυτής της του Μπραντεφέρ που έχει με το Δέλτα Νιτάφ, είχε μια τοποθέτηση θετική για την Ελλάδα. Είπε, ας πούμε, ότι είναι πιο κοντά οι δικές της προβλέψεις στην πραγματικότητα, είναι πιο πετυχημένες σε σχέση με αυτές του Δέλτα Νιτάφ, ότι και, εν πάση περιπτώσει, και το 50% να κάνει θα πετύχει. Πού, οι παλιότερες δηλώσεις όμως, τα λέει για να τα ακούει το Ταμείο. Σε αυτά τα πράγματα
δεν υπάρχει άσπρο μαύρο. Στα δημοσιονομικά, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όντας πιο απεσιόδοξο, ήταν και πιο πιεστικό προς την Ελλάδα στο να ληφθούν μέτρα αρνητικού χαρακτήρα, υφασιακά. Στο θέμα της ελάφρυνσης του χρέους και των πρωτογενών πλεονασμάτων μετά το 18, η θέση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ενισχύουν τη διαπραγματευτική θέση της χώρας. Το κλειδί ποιο είναι, για να είμαστε ρεαλιστές και ειλικρινείς? Το κλειδί είναι η Συμφωνία Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Βερολίνου για το πώς μετά το τέλος των μνημονίων θα υπάρχει ένας καθαρός δημοσιονομικός οδικός χάρτης για την Ελλάδα που να της επιτρέψει να ξαναβγεί στις αγορές και να έχει μια διατηρήσιμη ανάπτυξη. Εμείς θέλουμε τη συμφωνία και τη συμμετοχή του Ταμείου, ενώ εμείς ως κυβέρνηση θέλουμε και τη συμφωνία των δύο και τη συμμετοχή του Ταμείου στο πρόγραμμα. Υπάρχει μια συμφωνία από τον Ιούλιο του 2015, κύριε Λυριτζή, που λέει ότι μετέχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Να. Μέχρι τώρα, με ευθύνη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αυτό το πράγμα δεν έχει ενεργοποιηθεί. Και τώρα φαίνεται ότι υπάρχει, να το πω έτσι απλά, ένα προσύμφωνο Μέρκελ-Λαγκάρντ για το πώς θα υπάρξει αυτή η εξέλιξη. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα μπει στην περίπτωση αυτή με μια μικρή χρηματοδοτική συμμετοχή, με περιορισμένο χρονικό ορίζοντα, και αν περπατήσει το σενάριο να ξεπληρωθούν πιο νωρίς τα ακριβά δάνεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ως μέρος αυτού του πακέτου συμφωνίας, αυτό θα είναι καλό και για την Ελλάδα, γιατί ξέρετε, από τον ESM δανειζόμαστε με ποσοστό 1%, ενώ τα δάνεια από το ΔΝΤ, που είναι μικρότερα σε όγκο, είναι με 3,5%. Επειδή στην προηγούμενη σας τοποθέτηση σας άκουσα να κρατάτε μικρό καλάθι, θα δούμε τη συμφωνία και μετά να τοποθετηθούμε πάνω σε αυτό. Φοβάστε, κύριε Παπαδημούλη, επειδή το έχουμε ζήσει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, πως μπορεί έστω και την τελευταία στιγμή να μπουν νέα προσκόμματα ή να ζητηθούν νέα μέτρα, όπως ακουγόταν τις τελευταίες ημέρες? Όχι, θέμα νέων μέτρων δεν υπάρχει, διότι σύμφωνα και με τους Ευρωπαίους δανειστές και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το πλεόνασμα για το 2016 αντί για 0,5% είναι 3,3%, περίπου 7 φορές παραπάνω. Άρα ο περίφημος κόφτης δεν θα ενεργοποιηθεί το 2017. Το πλεόνασμα για το 2017, το συμφωνημένο δημοσιονομικό, σύμφωνα με την εκτίμηση όλων θα το πιάσουμε. Όχι όλων, το δίνω του λέει ότι θα το πιάσουμε. Όχι, για το 2017. Α, για το 2017 λέτε. Όλων, άρα κόφτης δεν θα ευρωμαστεί ούτε το 2018, άρα μέτρα δεν θα χρειαστούν ούτε το 2018. Για το πώς θα κλείσει το 2018, η Ελλάδα και οι Ευρωπαίοι δανειστές θεωρούν ότι ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα του 3,5% είναι απολύτως εφικτός. Ήδη το έχουμε πιάσει φέτο με πολύ χειρότερη κατάσταση της οικονομίας από ό,τι θα είναι το 2018. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μας έκανε τη χάρη να ανεβάσει τις προβλέψεις του από το 1,5 στο 2, και θεωρώ κάτω ότι... από το στόχο, ναι. Ναι. Θεωρώ ότι θα αναθεωρήσει και πάλι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Προϋπόθεση, για θέλω να είμαι ειλικρινής στο θέμα αυτό και να βλέπουμε όλες τις πλευρές, προϋπόθεση είναι να ολοκληρωθεί χωρίς νέες καθυστερήσεις το πακέτο αξιολόγηση χρέους πλεονάσματα, γιατί η καθυστέρηση της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης έκανε ήδη μία ζημιά στις προβλέψεις για την οικονομική ανάπτυξη το 2017. Είναι πολύ θετικό ότι θα έχουμε μία, επιτέλους μετά από 7-8 χρόνια ύφεσης, μία οικονομική ανάπτυξη ισχυρή, αξιόλογη, ναι, αλλά η πρόβλεψη τώρα είναι ότι θα είναι γύρω στο 2%, ναι, λίγο παραπάνω, έναντι του 2,7. Επομένως, επειδή δεν θα μας σώσουν ούτε το ΔΝΤ, ούτε οι Γερμανοί, ούτε κανείς, ούτε οι εκλογές σε κάποια άλλη χώρα, η γνώμη μου είναι ότι η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης και της ευρύτερης διοίκησης σε τρία μέτωπα. Το πρώτο, επενδύσεις για ταχύτερη μείωση της ανεργίας και ισχυρότερη ανάπτυξη. Το δεύτερο, περιορισμός της φοροδιαφυγής, διαρκής, με εξυγχρονισμό και αποτελεσματικότητα μεγαλύτερη, προκειμένου να μπορέσουμε να εισπράξουμε έσοδα από την αύξηση της πίτας και να ελαφρυνθούν αυτοί που υπερφορολογούνται, γιατί υπερφορολογούνται μισθωτοί, συνταξιούχοι και ένα μέρος των μεσαίων στρωμάτων. Και το τρίτο, καθημερινότητα του πολίτη. Στον γκισέ, βελτίωση μικρή, θετική, καθημερινή, εκεί που ο πολίτης αντιμετωπίζει πρόβλημα. Βελτίωση, να το πω έτσι, της απόδοσης της κυβέρνησης. Βλέπετε κι εσείς, όπως και
συνάδελφοί σας στη Βουλή την ανάγκη να υπάρξει ένα νέο ξεκίνημα με έναν ανασχηματισμό. Ο ανασχηματισμός είναι του Πρωθυπουργού. Ο ανασχηματισμός είναι αρμοδιότητα του Πρωθυπουργού και δεν μπορώ να αναγγέλλεται. Εγώ θα σας απαντήσω ως μηχανικός. Όταν βάζω κάποιους στόχους και ο Πρωθυπουργός έθεσε ψηλά τον πύχη των απαιτήσεων για το επόμενο 1,5 χρόνο στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο και με το σημερινό του άρθρο στη Wall Street Journal, κοιτάω να δω πώς θα πετύχω τους στόχους μου και εξετάζω χρονικό πρόγραμμα, χρονοδιάγραμμα και πόρους, ανθρώπινους και οικονομικούς. Εκεί λοιπόν, αν κάπου χρειάζονται και αλλαγές, θα κριθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από τον Πρωθυπουργό. Κατά τη γνώμη μου, το θέμα είναι ευρύτερο του ανασχηματισμού. Ως σενάριο. Ευρύτερο. Τι εννοώ. Να εξηγήσω. Των δυνάμεων, δηλαδή. Να εξηγήσω τι εννοώ. Να. Εννοώ ότι χρειάζεται σε όλους τους τομείς όπου ασκείται διοίκηση, και δεν είναι μόνο η κυβέρνηση, είναι και οι δημοσίοι οργανισμοί, είναι και η κορυφή της δημόσιας διοίκησης, να μπουν οι ικανότεροι άνθρωποι που έχουν εντιμότητα, θέληση να βοηθήσουν για την υλοποίηση αυτών των στόχων και αυτού του προγράμματος, ανεξάρτητα από το αν ανήκουν ή όχι στο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, έτσι όπως το λέτε όμως τώρα, είναι σαν να αφήνετε ένα υπονοούμενο ότι μέχρι τώρα δεν γίνεται αυτό. Όχι, αυτό που λέω. Ότι έχει ένα δίκιο η αντιπολίτευση που κατηγορεί την κυβέρνηση ότι λειτουργεί και αυτή με κομματικά κριτήρια. Δεν λέω αυτό. Λέω το εξής, ότι πρέπει μέσα σε 1,5 χρόνο να πετύχουμε πολλά πράγματα για να βγούμε από το ζουρλομανδία και την εντατική των μνημονίων τον Αύγουστο του 2018 και να τελειώνουμε με την εντατική. Τελειώνουμε με τα μνημόνια τον Αύγουστο. Ναι, για τον πολύ απλό λόγο ότι ούτε εμείς θέλουμε τέταρτο μνημόνιο, ούτε κανείς μας δίνει τέταρτο μνημόνιο, διότι ούτε δεν είστε θέλουν τέταρτο μνημόνιο. Άρα πρέπει. Αυτός ο στόχος είναι μείζον εθνικός στόχος. Και λέω ότι γι' αυτό χρειάζεται να βάλεις τους καλύτερους και πάντα υπάρχει το περιθώριο της βελτίωσης. Κατά άλλα, επειδή αναφερθήκατε στην κριτική για της αντιπολίτευσης, αυτό, δεν, θεωρώ, ναι. δεν θεωρώ ότι εναλλακτική λύση καλύτερη από την κυβέρνηση Τσίπρα είναι αυτή που χρεοκόπησαν τη χώρα. Όχι, δεν μπαίνουν σε αυτή τη συζήτηση. Και τη βήθησαν στα μνημόνια. Εγώ λέω για παράδειγμα, αν αυτό στο πολιτικό πεδίο, αυτό το οποίο περιγράφεται, στο πολιτικό πεδίο μπορεί να σημαίνει και διεύρυνση της, με πρωτοβουλία της κυβέρνησης, διεύρυνση της βάσης πολιτικής στήριξης. Δηλαδή, και να απευθεί και σε άλλα κόμματα κτλ. Να διευρύνει την αυτό πολιτική το... στήριξη. Μια διαφορετικού τύπου πλειοψηφία στη Βουλή που να στηρίζει την κυβέρνηση έχει αποκλειστεί με κατηγορηματικές δηλώσεις όχι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία αλλά και από το Πασόκ και από το Ποτάμι που βρίσκονται σε πλήρη αναντιστοιχεία οι ηγεσίες τους με τη στάση των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, των Ευρωπαίων Πρασίνων. Το τελευταίο διάστημα βλέπετε ότι τα ερίσματα της κυβέρνησης Τσίπρα στο χώρο των σοσιαλδημοκρατών, όχι μόνο της αριστεράς, αλλά των σοσιαλδημοκρατών, των πρασίνων, των δυνάμεων του Νότου, ακόμη και κεντροδεξιών, έχουν ενισχυθεί. Βλέπετε την αναπτυσσόμενη δυναμική των συνόδων του Νότου. Δυστυχώς στην Ελλάδα. Συμφωνείτε με τον κύριο Πιτσιόρλα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ περνάει σε μια φάση ορίμανσης. Να πω μια φράση ακόμα. Παρακαλώ. Λοιπόν, δυστυχώς στην Ελλάδα αυτό που υπάρχει είναι μια αιμονή σε μια φανατική αντισύριζα γραμμή, ακόμη και από τις δυνάμεις του κέντρου, η οποία είναι σε αναντιστοιχεία με τη διεθνή δυναμική, με τη φάση που βρίσκεται η χώρα και η οικονομία. Δεν οδηγεί, κατά τη γνώμη μου, πουθενά. Κατά τα άλλα, ο ΣΥΡΙΖΑ διαρκώς βρίσκεται αντιμέτωπος με την πρόκληση της διαρκούς ορίμασης που την είχε θέσει ως στόχο ο Γιάννης ο Δραγασάκης εδώ και μερικά χρόνια. Νομίζω ότι είμαστε υποχρεωμένοι να γεφυρώνουμε καθημερινά το θέλω με τον μπορώ. Και βρίσκουμε συχνά μπροστά μας υποσχέσεις που δώσαμε, οι οποίες ήταν δύσκολο να πραγματοποιηθούν, γιατί βρήκαμε και βρίσκουμε μεγαλύτερες δυσκολίες από αυτές που λογαριάζαμε και μέσα και έξω. Είναι μόνο αυτό? Γιατί θέλω να σας ρωτήσω για κάτι που γίνεται και πολύ μεγάλη συζήτηση στο τελευταίο διάστημα και έχετε βρεθεί και εσείς στο κέντρο αυτής της αντιπαράθεσης ενώ και της κριτικής. Είναι μόνο αυτό ή είναι ότι βρήκατε δυσκολίες μεγαλύτερες από αυτές που περιμένατε και τα λοιπά και αντιστάσεις ή είναι και ότι ήσασταν ένα διαφορετικό κόμμα και τώρα πάτε να γίνετε ένα διαφορετικό κόμμα? Και το λέω γιατί, για παράδειγμα, στο ΣΥΡΙΖΑ ασκείται μια κριτική αυτές τις μέρες γιατί δεν τοποθετείτε για τα όσα συμβαίνουν, ας πούμε, για παράδειγμα, στη Βενεζουέλα.
επειδή είχε υποστηρίξει το καθεστώς και την λειτουργία του το προηγούμενο διάστημα. Τώρα γίνονται συγκρούσεις εκεί, υπάρχουν δολοφονίες πολιτών που διαμαρτύρονται κτλ. Κτλ. Και έχετε βρεθεί και εσείς στο κέντρο της κριτικής από στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη στήριξη στο παρελθόν του καθεστώτος αυτού, το οποίο σήμερα συμπεριφέρεται μη δημοκρατικά. Πόσο λοιπόν ένας άλλος ΣΥΡΙΖΑ που τότε στήριζε τη Βενεζουέλα μπορεί σήμερα να είναι ένας διαφορετικός ΣΥΡΙΖΑ που θα ασκήσει κριτική στα καθεστώτα αυτά? Λοιπόν, καταρχήν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υποχρεωμένος να εξελίσσεται, μένοντας σταθερός στις αρχές του, στις αξίες του κτλ., αλλά προσπαθώντας να εκπροσωπεί το 35% το οποίο τον έστειλε στην κυβέρνηση, προσπαθώντας να ξανακερδίσει ανθρώπους που τον ψήφισαν και τώρα νιώθουν απογοητευμένοι, όντας κάθε μέρα περισσότερο ικανός να λύνει προβλήματα και να βελτιώνει την κατάσταση, γιατί παραλάβαμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Τώρα για το θέμα της Βενεζουέλα. Το λέω γιατί παλιότερα ήταν ένα όραμα. Ναι, ναι. Έτσι, ένα πρότυπο. Για το θέμα της Βενεζουέλας. Εκεί υπάρχει μια ανησυχητική, κατά τη γνώμη μου, κλιμάκωση της έντασης και της βίας. Είναι μια χώρα που έχει υποφέρει πάρα πολύ, όχι μόνο τώρα, αλλά και στο παρελθόν, από πολιτική βία, από πολιτικές δολοφονίες. Η κατάσταση ανάμεσα στη Βενεζουέλα και στην Ελλάδα είναι τελείως διαφορετική. Όσοι προσπαθούν να ταυτίσουν για λόγους αντιπολιτευτικούς τη μία κατάσταση με την άλλη, νομίζω ότι δείχνουν αντιπολιτευτική παινία, και εννοώ τη Νέα Δημοκρατία που σηκώνει το πράγμα στο Θεό. Η γνώμη μου είναι ότι αυτό που χρειάζεται εκεί, και αυτή είναι η θέση και της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, της Ευρωομάδας της Αριστεράς, στην οποία μετέχω, είναι ότι χρειάζονται πρωτοβουλίες αποκλιμάκωσης, που σημαίνει διάλογος ανάμεσα στην εκλεγμένη κυβέρνηση και στις δυνάμεις αντιπολίτευσης. Όσοι πιστεύουν ότι δαιμονοποιώντας την κυβέρνηση και εξοραίζοντας την αντιπολίτευση βοηθούν στο πρόβλημα, γιατί έτσι θα κάνουν κάποιους πόντους εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, κάνουν λάθος. Και πιστεύω ότι δείχνει και μια αντιπολιτευτική παινία το μιζάρισμα της Νέας Δημοκρατίας σε αυτό το θέμα. Εγώ θα περίμενα, για παράδειγμα, αν η Νέα Δημοκρατία θέλει να συζητήσουμε κάποια θέματα που απασχολούν πολύ τη γειτονιά μας και την Ελλάδα, να ζητούσε να δούμε τι κάνουμε μετά το δημοψήφισμα στην Τουρκία, τι κάνουμε με τη Συρία. Εν πάση περιπτώσει, σε όσους θέλουν με βάση την μακρινή Βενεζουέλα να κάνουν αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ, τους συνιστώ να ψάξουν κανένα άλλο θέμα που να πουλάει παραπάνω. Κύριε Παπαδημούλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Παπαδημούλη, ευχαριστούμε. Αυτό ήταν όλο. Ξαναπούμε. Μισή ώρα. Α, κάναμε τόσο πολύ. Βεβαίως. 9 και 5 έχει πάει η ώρα. Καλημερίζουμε. Καλή συνέχεια. Διάλειμμα και...